Κύριε Ποινικολόγο, την Ειρήνη τη Μαρούπα, σας είπα ότι θα μιλήσουμε για θέματα εθνικής άμυνας και για ελληνοτουρκικά βεβαίως και μετά θα πάμε και στην Αμερική να δούμε λιγάκι τι γίνεται εκεί πέρα. Ειρήνη, είναι μεγάλη μου χαρά. Καλησπέρα. Και δικιά μου χαρά και τιμή που με κάλεσες, ιδίως απόψε, που διανύουμε τη νύχτα των ημείων. Μία θλιβερή επέτειο, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάει κανένας Έλληνας ούτε δευτερόλεπτο στη ζωή του και που πρέπει να αποτελεί το μονοπάτι με βάση το οποίο θα ρυθμίζουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οι Τούρκοι απέδειξαν εκείνη τη νύχτα τι θέλουν από μας. Θέλουν να μας εξαφανίσουν ως εθνική οντότητα, ως κρατική οντότητα, ως ελληνικό λαό και η απάντηση μπορεί να είναι μόνο μία σε αυτό. Μολόν λαβέ. 25 χρόνια μετά λοιπόν σήμερα. Κλείνουμε 25 χρόνια από τη νύχτα των ημείων. Αυτή την περίφημη νύχτα, την οποία παιχτήκανε πάρα πολλά πράγματα. Ντροπιαστήκαμε, θα έλεγα, από τη μία μεριά. Θυμάμαι τον Οικά να παίρνει τη σημαία του σπίτι του και να κλαίει. Και δεν την έδωσε από ό,τι έμαθα. Για κάποιον άλλον να έχει ξεφτυλίσει την πατρίδα, στην κυριολεξία, και τη σημαία να την έχει πάρει ο αέρας. Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε το τι έχει γίνει. Κανονική προδοσία και παράδοση εδαφών. Οι εκπομπές του Παπαχελά είναι εξονυχτικά αναλυτικές. Το 2001 έγιναν αυτές οι εκπομπές. Περιλαμβάνουν όλους τους πρωταγωνιστές για τους οποίους μιλήσαμε. Τον Μπάγκαλο που είπε ότι, που συμφώνησε ότι θα πει ότι πήρε τη σημαία μας, την ελληνική σημαία, ο αέρας, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στην υποστολή της σημαίας, ώστε να αποφευχθεί το θερμό επεισόδιο ή μια πολεμική σύραξη και να καταστούν τα ίμια μια γκρίζα ζώνη, η πρώτη γκρίζα ζώνη στο Αιγαίο, ενώ τα παλικάρια μας ήταν έτοιμα να υπερασπιστούν την πατρίδα μας και οι περισσότεροι αξιωματικοί και αρχηγοί. Από την εκπομπή του Παπαχελά αυτό που προκύπτει είναι η θρασίτατη, αηδιαστική, προδοτική συμπεριφορά του Πάγκαλου, ο οποίος λέει στην εκπομπή ότι η απάντηση με πόλεμο, τα όπλα, το να χρησιμοποιείς τα όπλα, είναι πάντα μια πολύ κακή ιδέα. Δεν κατάλαβα αυτός ο άνθρωπος πώς δεν έχει μέχρι σήμερα πάει σε δικαστήριο για να δικαστεί για εσχάτη προδοσία. Δεν ξεχνάω την περίπτωση ο Τσαλάν, αλλά για την περίπτωση με τα ίμια είναι πολύ ξεκάθαρο ότι παρέδωσε εδάφη μια συμπεριφορά η οποία είναι αξιόπινη και τιμωρείται με πολύ αυστηρές ποινές. Μάλιστα, στον προηγούμενο ποινικό κώδικα συμπεριλαμβανόταν ακόμα η λέξη ποινή του θανάτου, η οποία τώρα αντικαταστάθηκε από το 2019 με τη φράση ισόβια κάθεξη. Ήταν λοιπόν ο Πάγκαλος, ήταν ο υπονάβαρχος Καλλιγιάννης, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι εγώ ήμουν αντίθετος εκείνο το βράδυ και μετά την κατάληψη της δυτικής ήμιας και είπα ότι έδαφος που καταλήφθηκε ανακαταλαμβάνεται άμεσα με οποιοδήποτε κόστος, το λέω και ανατριχιάζω. Τα παιδιά τότε, οι ματραχά άνθρωποι, είχαν πάει αποφασισμένα να δώσουν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την πατρίδα μας. Το λέει πολύ γλαφυρά ο διοικητής τους, ο διοικητής Ασδέν, ο Σπυρίδωνος. Τότε αυτός χωρίς δεύτερη σκέψη είπε ότι θα στείλουμε τους ματραχά άνθρωπους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα αναλάβω την επιχείρηση εγώ. Ο ίδιος είχε δώσει εντολή να επιβιβαστούν και να αποβιβαστούν και στις δύο ήμιες. Στη μία ήμια είχε υπάρξει το πρόβλημα επειδή ο Δήμαρχος Καλύμνου, αφού οι Τούρκοι έλεγαν ότι η ήμια δεν είναι ελληνική, τα δύο νησιά, η Ανατολική και η Δυτική ήμια δεν είναι ελληνικά νησιά, είχε πάει ο Δήμαρχος Καλύμνου, ο Διακομιχάλης, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, ο οποίος είναι και ο σημερινός δήμαρχος Καλλίνου, επανεξελέγει, 7 τετραετίες έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι πραγματικός πατριώτης σε όλα τα επίπεδα, πλήρωνε εκείνη την περίοδο και μέχρι το 2004 έναν Έλληνα βοσκό
του έδινε τις βενζίνες του, τα πετρέλαιά του, για να πηγαίνει με τη βάρκα του να αρμέγει κατσίκες στα ίμια και να μαζεύει χόρτα, ώστε να έχουμε ξεκάθαρα οικονομική δραστηριότητα στα νησιά αυτά, ελληνική, ελληνική. Είναι συγκλονιστικό ότι μετά το γκριζάρισμα συνέχισε η ελληνική οικονομική δραστηριότητα, η οποία σταμάτησε το 2002, όπως καταγγέλει ο Δήμαρχος, διότι τότε έχασε τις εκλογές και ο επόμενος Δήμαρχος θεώρησε, λέει, ότι αυτό είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής και η κυβέρνηση Σιμίτη, βέβαια, είχε αποφασίσει να παραδώσει ελληνική γη, οπότε δεν είχε καμία πρόθεση να υπερασπιστεί τα ίμια, έστω με την οικονομική δραστηριότητα, ενώ, όπως καταγγέλει ο Δήμαρχος, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, για να φαίνεται προς τη διεθνή κοινή γνώμη και να μπορεί να τα χρησιμοποιεί αυτά τα νομικά επιχειρήματα πραγματικής άσκησης εξουσίας στα διεθνή φόρα, είχε εκδώσει κονδύλι, παρακαλώ πολύ, για βόσκηση των ημίων σε Τούρκο βοσκό, ο οποίος βέβαια δεν πήγαινε ποτέ. Παρ' όλα αυτά, για το φαίνεσθε, έδειχναν ότι υπήρχε κονδύλι του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ αντιστοίχως εμείς, που το διατηρήσαμε αυτό μετά εκείνη τη φρικτή προδοτική, εφιαλτικά προδοτική νύχτα των ημείων, το προνόμιο αυτό, χάρη σε αυτόν τον πατριώτη δήμαρχο, υποστήλαμε τη σημαία λέγοντας πάλι άσε να την πάρει ο αέρας. Τότε λοιπόν ο διοικητής ΑΣΔΕΝ είπε ότι όταν, δεν θα ξεχάσει τη στιγμή, όταν μπήκε στην αίθουσα και ρώτησε τα παιδιά, τους βατραχανθρώπους, ποιος θέλει να πάει στα Ήμια για να υπερασπιστεί την πατρίδα, λέγοντάς τους ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες. Είναι συγκλονιστικό ότι όλα τα παιδιά σηκώσανε το χέρι τους και είπανε «εγώ θα πάω». Δεν υπήρχε ούτε ένας, λέει, να πει ότι δεν ήθελε να πάει και μάλιστα διαγωνίζονταν για το ποιος θα πρωτοπάει και ήταν έτοιμοι να υπερασπιστούν την πατρίδα. Όταν δε, ακούστε τη συνέχεια για να καταλάβετε πόσο τεράστια είναι η προδοσία. Έλαβε μήνυμα τότε ο διοικητής ΑΣΔΕΝ από τον διοικητή της φρεγάτας ότι αποβιβάζει την ομάδα του στην Καλόλυμνο. Και του είπε, ποια Καλόλυμνο, εγώ έχω εκδώσει εντολή για Ήμια. Αυτός του είπε, δεν ξέρω, εμένα η εντολή λέει Καλόλυμνος και πείτε μου τι να κάνω. Προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία με τον Ναύαρχο Λιμπέρι, προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία με τον στρατηγό Βούλγαρη, με όλους, εν πάση περιπτώσει, τους πρωταγωνιστές εκείνη τη νύχτα για να καταλάβει τι έγινε, ώστε να πράξει αναλόγως. Κανένας δεν βγήκε στο τηλέφωνο. Τελικά η ομάδα του αποβιβάστηκε στην Καλόλυμνο και κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Παπαχελάου ο κύριος, ο τελευταίς σας, δεν είναι κύριος πια, πέθανε, ο Μακαρίτης ο Λιμπέρης, που δεν ξέρω αν ο Θεός του συγχώρεσε αυτά που έκανε. Εμείς πάντως, ο ελληνικός λαός, δεν μπορούμε να το συγχωρήσουμε. Τηλεφώνησε στην εκπομπή και ομολόγησε ότι ήταν απόφαση του ιδίου να αλλάξει την εντολή του διοικητή ΑΣΔΕΝ και να μην αποβιβαστούν οι βατραχάνθρωποι στη Δυτική Ήμια, διότι δήθεν τάχα μου είχε πληροφόρηση από την Τουρκία ότι από μυστικές υπηρεσίες και από την Τανσού Τσιλέρ και δεν ξέρω τι άλλες κουταμάρες, ότι η Καλόλυμνος ήταν στόχος των Τούρκων. Λες και ήταν τίποτα τρομακτικά δύσκολο να φτιάξουν 10 ομάδες των 10 οικάδων εκείνο το βράδυ και να τους πάνε σε όλες τις γειτονικές βραχονισίδες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο για τους Τούρκους, ώστε να μην υπάρξει αυτή η περίπτωση κατάληψης ελληνικού εδάφους. Και ούτως ή άλλως και δύο ομάδες ήταν ικανές. Λοιπόν, η μία ομάδα ήταν ήδη απάνω, η άλλη ομάδα ήταν stand-by. Ζούμε όλο αυτό τον παραλογισμό με παραβιάσεις, υπερπτήσεις, με παραβίαση ελληνικών χωρικών υδάτων. Τουρκικό πλοίο πέρασε τον Ισθμό την άλλη φορά της Κορίνθου πριν από 2 χρόνια. Ακριβώς. Με αντιμένη την τουρκική σημαία, στο Σούνιο τα τουρκικά πλοία. Είχε παρκάρει στην Κάλυμνο τουρκικό πολεμικό πλοίο και το έβλεπαν. Και όλα αυτά δεν είναι μόνο άσκηση πραγματικής κυριαρχίας από την Τουρκία, αλλά είναι και μία ξεκάθαρη ψυχολογική επιχείρηση εναντίον του ελληνικού λαού, που σημαίνει
που σηματοδοτεί την εξαφάνιση της Ελλάδας ως κράτους και ως γεωπολιτικής οντότητας, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε μία πολεμική σύραξη δήθεν τάχα μου και επομένως είναι συναρμοσμένη στο άρμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε. Αυτό έκαναν με την ψυχολογική επιχείρηση κατάρριψης του ελικοπτέρου με τον Καραθανάση, τον Γιαλοψό και τον Βλαχάκο. Και ευτυχώς πριν από 3 χρόνια βγήκε στην εκπομπή του Πάρη του Καρβουνόπουλου ο υπασπιστής τότε του Λιμπέρη και είπε ότι πράγματι καταρρίφθηκε το ελικόπτερο, γιατί ο ίδιος με τα μάτια του είδε τα απομεινάρια του ελικοπτέρου, τα οποία είχαν βληθεί από σφαίρες. Οπότε είναι ξεκάθαρο το θέμα. Ναι. Όπως επίσης το είπε και το επιβεβαίωσε και ο γιος του Καραθανάση, ο οποίος, φανταστείτε τι αγάπη για την πατρίδα είχε ο πατέρας του και τι αγάπη για την πατρίδα του εμφύσισε σε αυτό το παιδί που τότε ήταν μωρό η οικογένειά του, ώστε έγινε και ο ίδιος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων και είπε ότι έχω φυλαγμένα τα ρούχα, τα στρατιωτικά του πατέρα μου και είναι διάτρητα από σφαίρες. Ακριβώς. Αλλά δεν μας αφήσανε ποτέ να πάμε στο μαραθώνα, στη βάση να δούμε. Λέω εγώ. Και θα πω και κάτι άλλο. Θα τους κάψουμε πρώτα και θα τους ρωτήσουμε μετά. Δεν πάμε στον Αποστολάκη λίγο? Καταρχάς πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, επειδή πολλά ακούγονται και δεν αναδεικνύονται δυστυχώς από τις προδοτικές πολιτικές ηγεσίες και από τους προδότες καθηγητάδες, οι οποίοι έχουν κατακλείσει πια τα ελληνικά πανεπιστήμια με απόψεις Ροζάκηδων και Αποστολίδηδων, που θα τους πιάσουμε έναν έναν τι λένε, γιατί το λένε και πού μας πάνε. Θέλω να σας πω ότι το 1995 έχει δημοσιευθεί και τον έχουν δει οι πάντες χάρτης στο τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δείχνει τα ίμια ελληνικά. Μάλιστα, ονομάζονται στον χάρτη αυτόν Λιμνιά. Ακριβώς. Λιμνιά. Λιμνιά. Πώς γίνεται λοιπόν από το 1995 μέχρι το 96, ένα χρόνο μετά, να ονομάζονται Καρντάκ, όλη αυτή η μεθοδευμένη κίνηση. Ακριβώς, ένας χάρτης γράφει Καρντάκ. Που προσάραξε, δήθεν τάχα μου με τον Πρωθυπουργό που άλλαζε, γιατί θυμόμαστε τότε ήταν άρρωστος ο Παπανδρέου στο Ωνάσιο, παρετήθηκε τελευταία στιγμή και είχε μόλις 20 μέρες περίπου, αν θυμάμαι καλά, αναλάβει ο Σιμίτης, ο άνθρωπος των Αμερικανών, ο άνθρωπος ο Yes Man, ο άνθρωπος που έδωσε κυριολεκτικά την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, τι να θυμηθείς, Ολυμπιακούς Αγώνες, χρηματιστήρια, εξοπλιστικά, Τσοχαντζόπουλους, Παπαντονίου, όλοι δικά του φυράματα ήταν όλοι αυτοί. Όπως βέβαια, δυστυχώς, οι Ελιαμέπηδες, οι οποίοι ήταν δικά του γεννήματα, κατατρέχουν την χώρα μας μέχρι και σήμερα και την ταλαιπωρούν και επί κυβερνήσεων Σαμαροβενιζέλων, Μητσοτάκηδων, ΓΑΠ, Τσιπροκαμένων και πάει λέγοντας. Ζούμε πραγματικά στιγμές ιστορικής ευθανασίας μας, γιατί μας έχουν πείσει ότι δεν πρέπει να πολεμήσουμε, δεν αξίζει τον κόπο, δεν είναι κάτι σωστό, δεν είναι κάτι καλό για μας αυτό, δεν πρέπει να πολεμήσουμε, αλλά πρέπει ειρηνικά να παραδώσουμε τα εδάφη μας και τα παιδιά μας σε σφαγή. Δεν αξίζουμε να υπάρχουμε. Ιτοπάθεια, μέχρι εκεί που δεν γιατί οι κυβερνήτες μας δεν υπερασπίζονται τα εδάφη μας και γιατί εμείς αποδεικνυόμαστε λίγοι για να τους επιβάλλουμε σε αυτούς που δήθεν εκλέγουμε για να μας κυβερνάνε, να τους επιβάλλουμε να υπερασπιστούμε και με τα όπλα την πατρίδα μας. Και προσπαθούν να πείσουν και εμάς ότι είμαστε παράλογοι που σκεφτόμαστε Ακριβώς. με αυτόν τον αυτονόητο τρόπο. Είναι κρίμα. Και όσο πάνε τα πράγματα πάνε και χειρότερα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να είμαστε το μοναδικό κράτος από τα 148, αν θυμάμαι καλά, που δεν έχει κάνει επέκταση μονομερός. Γιατί μονομερώς λέει το δίκαιο της θάλασσας ότι Ακριβώς. γίνεται αυτό. Βεβαίως. Ότι δεν έχουμε ασκήσει το δικαίωμά μας επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Και άκουγα σήμερα σε κάποιες συνεντεύξεις που παρακολούθησα στο διαδίκτυο
ότι συζητάμε και ρωτούνται πάρα πολλοί ομιλητές αν πρέπει και πότε θα γίνει η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια ή όση επέκταση γίνει στα νότια και στα δυτικά της Κρήτης. Είναι αστείο αυτό εντελώς. Που μας συμβαίνει. Είναι γελίο. Γιατί, αστείο. Είναι γελίο. Γιατί αυτή η διαμερισματοποίηση έχουν υποχρεώσει το μυαλό μας αυτή τη διαμερισματοποίηση ώστε να αισθανόμαστε τρελό προνόμιο το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει την επέκταση στο Ιόνιο και μπορεί και στην Κρήτη αργότερα, αλλά ούτε μιλιά για το Αιγαίο. Και αυτό, ξαναλέω, είναι ένα μονομερές δικαίωμα που ασκεί μόνο του το οποιοδήποτε κράτος και για το οποίο δεν μπορεί να ανακατευτεί κανένα άλλο παράκτιο κράτος όσο και να διαφωνεί. Μπορούν να διαφωνούν, δικαίωμά τους και τρελή, δικαίωμα του κάθε τρελού να διαφωνεί με οτιδήποτε αυτονόητο και νόμιμα αναφερόμενο στο διεθνές δίκαιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να λογαριάζουμε τον τρελό και να μην κάνουμε τα αυτονόητα για την πατρίδα μας. Το ελληνικό κράτος όμως έχει εγκαταλείψει την Κύπρο σαν να είναι αποπέδι, σαν να είναι ένα βάρος τεράστιο. Διάβαζα και μία συνέντευξη του Αποστολίδη, αυτού του Θρασινιού που έχουν στείλει να μας εκπροσωπεί ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στις διερευνητικές, όπου έλεγε ότι είναι, λέει, μεγάλο βάρος για την Ελλάδα το γεγονός ότι η Κύπρος, λέει, δεν συνομιλεί απευθείας με την Τουρκία. Ακούστε να δείτε τι λέει ο άνθρωπος σε συνέντευξη το 2016 στην Καθημερινή. Ότι έπρεπε η Κύπρος δεν έχει στρατό, να θυμίσω, έτσι. Δεν έχει ενόπλες δυνάμεις, έχει την εθνική φρουρά εκεί κάτι στοιχειώδη. Μόλις πριν από κανένα τρίμηνο η Αμερική ήραν το εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο, αδιανόητα πράγματα, για ένα κράτος το οποίο έπρεπε να είναι ενωμένο με την Ελλάδα. Δεν είναι ξεχωριστό κράτος η Κύπρος. Είμαστε ένα έθνος, δύο κράτη. Και είμαστε δύο κράτη ακριβώς γιατί έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά η προσπάθεια εδαφικού και γεωπολιτικού ακροτηριασμού της πατρίδας μας. Γιατί είμαστε στο καλύτερο σημείο του πλανήτη και στο καλύτερο σημείο με το γνωστό ανέκδοτο που λέει ότι ο Θεός είχε ξεχάσει να δώσει στους Έλληνες και μας έδωσε το καλύτερο οικόπεδο. Ότι είναι το καλύτερο οικόπεδο όμως, δεν το λέμε για πλάκα, ούτε είναι μια αμπελοφιλοσοφία που κάποιοι εθνικιστές ή κάποιοι παλαβοί ή κάποιοι περίεργοι θέλουν να επέρονται ότι είμαστε στο καλύτερο οικόπεδο. Το λένε οι μεγαλύτεροι γεωστρατηγιστές του κόσμου. Το λέει ο Μακίντερ, το λέει ο Σπάικμαν, οι γεωστρατηγιστές, οι καθηγητές γεωστρατηγικής που έφτιαξαν τη σύγχρονη έννοια της γεωστρατηγικής από το 1910 και μετά, ο Μαχάν, το δόγμα Μονρόε θα το πούμε μετά, ο Μακίντερ και ο Σπάικμαν που έφτιαξαν τη σύγχρονη γεωστρατηγική λένε το εξής, ο ένας Άγγλος, ο άλλος Αμερικανός, λένε ότι όποιος ελέγχει κάτω από τη Ρωσία στις ανατολικές χώρες που λέμε, μέχρι την Ελλάδα και μέχρι τον Περσικό κόλπο, είχε πει ο Μακίντερ, αυτός είναι και ο παγκόσμιος ηγέτης του πλανήτη. Αυτός θα ελέγξει ολόκληρο τον κόσμο. Ότι ουσιαστικά το ξέρανε πολύ καλά οι Τούρκοι αυτό και το ξέρανε και οι Εγγλέζοι. Ότι όποιος πατάει και στις δύο μεριές του Αιγαίου, κάνει αυτοκρατορία. Και βρεθήκανε τώρα οι καλύτεροι, βέβαια, και βρεθήκαν οι καλύτεροι χρηματιστές του κόσμου που στη Wall Street, και γυρνάνε και λένε, και θα πρέπει να όλοι να το αναρωτηθούμε γιατί το ρωτάνε αυτό, ότι το καρτιέ του Καστελορίζου θα είναι το πιο ακριβό καρτιέ που υπάρχει στον κόσμο. Άμα θες να αγοράσεις γη εκεί, ίσως και να πληρώνεις και 1,5 εκατομμύριο το στρέμμα σε λίγα χρόνια. Είναι ακριβώς οι θεωρίες των γιγάντων της γεωστρατηγικής. Ο Σπάικμαν, λοιπόν, το περιόρισε ακόμα πιο πολύ και είπε ότι όποιος ελέγχει την καρδιά της καρδιάς, τα σημεία αυτά που σας περιέγραψα θεωρούνται ως η καρδιά του πλανήτη. Ο Σπάικμαν, λοιπόν, το περιόρισε ακόμα περισσότερο και έφτασε στην Ανατολική Μεσόγειο. Είπε όποιος ελέγχει την καρδιά της καρδιάς, που είναι από την Ελλάδα μέχρι τον Περσικό κόλπο, δηλαδή ολόκληρο το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος,
αυτός θα αναδειχθεί σε παγκόσμιο κυβερνήτη, γιατί ελέγχει πρακτικά, αν το σκεφτούμε, όλο το εμπόριο, όλο όμως το εμπόριο. Δεν υπάρχει κάτι που να μην περάσει από Μεσόγειο. Συνδέονται οι τρεις ήπειροι, Αφρική, Ευρώπη, Ασία. Όλη η μετακίνηση των πληθυσμών για λόγους τουριστικούς, εμπορικούς, για επαγγελματικούς, για όλους τους λόγους. Επίσης, είναι το σημείο το γεωστρατηγικά στρατηγικό για τους στρατούς. Γιατί όποιος ελέγχει την Τουρκία, ελέγχει ή έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το Ιράν, τη Συρία, μέχρι την Κίνα, φτάνει αυτό. Επίσης, είναι ασφαλές το Ισραήλ, που είναι προτεραιότητα της αμερικανικής πολιτικής, η ασφάλεια του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Αν δεν ελέγχονται τα γύρω κράτη και στα γύρω κράτη η θάλασσα παίζει κομβικό ρόλο, μην ξεχνάμε ότι ο Μαχάν είχε πει ότι η ναυτική δύναμη είναι εκείνη που θα επικρατήσει τελικά. Όποια είναι η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη θα επικρατήσει. Γι' αυτό και έχουν αναπτύξει τόσο πολύ το ναυτικό τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι το παιχνίδι όλο πράγματι παίζεται στο Καστελόριζο, όπως το είπατε πριν, στην Κύπρο στο Καστελόριζο, στη Ρόδο και το Αιγαίο. Η Ελλάδα δε, για να δώσουμε και μία απάντηση σε αυτούς που έχουν πιστεί από την προπαγάνδα ότι πρέπει να συζητάμε με τους Τούρκους και πρέπει και κάτι να τους δώσουμε, λίγη θάλασσα, λίγο αέρα, δεν ξέρω, κανένα νησί που περισσεύει, μερικά βράχια λένε κάτι, είναι βράχια, λένε κάποιοι άνθρωποι, είναι βράχια, λέει, γιατί να πάμε να πολεμήσουμε για τα βράχια, ας τα πάρουν κλπ. Πρέπει να εξηγήσουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν έχει γεωγραφικό βάθος. Αν τη δείτε στο χάρτη, όσο είναι η θάλασσά της, άλλο τόσο είναι και η στεριά της. Φανταστείτε λοιπόν να μείνουμε Αττική, Βιωτία, Λάρισα, η Μακεδονία θα φύγει μετά την Συμφωνία των Πρεσπών και πρέπει και εκεί να δώσουμε μάχη για να διατηρήσουμε τα εδάφη μας. Φανταστείτε λοιπόν έναν ακροτηριασμό που θα κόψει το Αιγαίο. Δεν μπορεί η Ελλάδα να επιβιώσει χωρίς το Αιγαίο, όπως δεν μπορεί το Αιγαίο να επιβιώσει χωρίς τη γεωγραφική ενότητα Ελλάδας-Κύπρου. Δεν ξέρω γιατί οι αστροφυσικοί, οι φοβεροί Ροζάκηδες και αυτός ο Αποστολίδης, αυτός ο τύπος τώρα 80 χρονών, διπλωμάτης. Δεν καταλαβαίνω τι βιβλία διαβάζει, που εγώ τα διάβασα σε 2-3 χρόνια μέσα, όταν κατάλαβα ότι κινδυνεύει η πατρίδα μου και διάβασα το στρατηγικό βάθος του Νταβούτογλου. Να δω τι θέλει η Τουρκία από εμάς. Καταλαβαίνω, αυτοί οι άνθρωποι το στρατηγικό βάθος του Νταβούτογλου δεν έχουν σκεφτεί ότι πρέπει να το διαβάσουν. Και ειδικά τώρα που είναι και μεταφρασμένο. Ειδικά τώρα που είναι και μεταφρασμένο. Έλατε και μεταφρασμένο. Δεν έχουν διαβάσει Μερσχάιμερ. Δεν έχουν δει πώς σκέφτονται τα κράτη. Δεν έχουν καταλάβει ότι... Μάλιστα διάβασε τη συνέντευξή του ότι υπάρχουν, λέει, τμήματα του ελληνικού λαού που είναι φιλορώσοι και αυτό είναι λίγο κακό κλπ. Τι φιλορώσοι, χρυσέ μου άνθρωπε, είσαι κράτος. Το κράτος κοιτάζει το συμφέρον του. Δεν είναι συμφέρον σου να παίρνεις από όλους τους ισχυρούς ό,τι περισσότερο μπορείς. Δεν είναι προς το συμφέρον σου να εκμεταλλευτείς το στοιχείο της πνευματικής ενότητας που αισθάνεται ο ρωσικός λαός με τον ελληνικό λαό και το ανάποδο, ώστε να εκμεύσεις από τον οποιοδήποτε ηγέτη της Ρωσίας, που σήμερα τυχαίνει να είναι ο Πούτιν, το καλύτερο δυνατό για την Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία, την προφύλαξη, την προστασία που ψάχνουμε πάντα μόνο στην Αμερική, θεωρώντας όμως τον εαυτό μας δεδομένο προσάρτημα της Αμερικής. Ποιος να σε λογαριάσει άμα είσαι προσάρτημά του? Και προσάρτημα όχι στο σώμα του. Δεν είμαστε μέλος του σώματος της Αμερικής. Δεν είμαστε ένα αστέρι στην αστερόεσα. Είμαστε ένα αξεσουάρ. Είμαστε ένα βραχιολάκι ακριβό, που με μεγάλη ευχαρίστηση όμως η Αμερική θα το δώσει στην Τουρκία, προκειμένου η Τουρκία να γίνει πραγματικό κομμάτι της. Αυτές είναι οι διαφορές. Πώς βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας για να μας δουν οι άλλοι? Είναι δυνατόν να έχουμε τον Παπανδρέου που το 2003 αποκάλυψε
Ο Ρολάνδης, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, το αποκάλυψε το 2011 ότι διέκοψε τη γεωγραφική ενότητα της Κύπρου με την Ελλάδα. Για τα 5 μίλια μιλάς, τα 5 μίλια διαφορά που δεν έγινε η ΑΟΣ, μόλις θα σε ρώταγα γι' αυτό. Τι ρόλο έπαιξε ο Γεωργάκης εκεί? Το έχει πει ο Ρολάνδης, δεν χρειάζεται να εικάσουμε. Έτσι. Ο άνθρωπος αγανακτισμένος το 2011 βγήκε στο ΡΙΚ και είπε ότι εγώ είχα προστατεύσει την Ελλάδα. Πού φτάσαμε, δηλαδή είναι τρελό, δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος ότι η Κύπρος έκανε μια εξωτερική πολιτική σοβαρή με την οποία κατόρθωσε τελικά να μπορεί να προστατεύσει και την Ελλάδα, επί Τάσου Παπαδόπουλου βέβαια αυτά. Κατόρθωσε λοιπόν όταν κάνανε τη συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Κύπρου-Αιγύπτου να έχει συμφωνήσει ότι το όριο της ΑΟΣ της Κύπρου με την Αίγυπτο θα είναι το σημείο εκείνο που η Κύπρος, η ΑΟΣ της Κύπρου ενώνεται με την ΑΟΣ της Στρογγύλης, δηλαδή της Ελλάδας. Άρα δεν θα υπήρχε σήμερα η συζήτηση να τα βρούμε για τις θαλάσσιες ζώνες που μας τσαμπουνάνε οι Μητσοτακέοι και οι Ελιαμέπηδες και οι Μπακογιάννηδες που στο Βουκουρέστι τραβάγανε το χαλί κάτω από τον Καραμαλή για να μην σωθεί η Μακεδονία. θα ήταν εξασφαλισμένο, γιατί θα το είχε κάνει η Κύπρος για μας. Και τι έγινε, πήρε τηλέφωνο ο Παπανδρέου, τον Ρολάνδη, και του είπε, σε παρακαλώ, θα μου δημιουργήσεις πρόβλημα με την Τουρκία. Ακούστε τι είπε το άτομο. Θα μου δημιουργήσεις πρόβλημα. Μετακίνησε το όριο της ΑΟΣΟΥ 8 μίλια ανατολικότερα. Το 8 μίλια ανατολικότερα όμως δεν είναι κάτι τυχαίο. Άντε κάνει και λίγο πιο πέρα. Κάτσε και λίγο πιο πέρα, δεν πειράζει. Δεν είπε 5 που συζητάγαμε πριν. Δεν είπε 4, δεν είπε 7. Είπε 8. Στα 8 ναυτικά μίλια, ακούστε τη διαφορά, είναι το σημείο της ΑΟΣ της Κύπρου, αν το Καστελόριζο είναι τουρκικό. Ακριβώς έτσι. Να φαίνεται τι έκανε ο άνθρωπος. Μία κανονικότατη προδοσία και παράδοση εδαφών, θάλασσας και εδαφών, γιατί δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν οι περισσότεροι Έλληνες, ότι αν, ρε παιδιά, σκεφτείτε απλά, λογική, μαθηματικά είναι τα πάντα. Αν η θάλασσα, αν η γεωγραφική ενότητα Ελλάδας-Κύπρου δεν υπάρχει, διαραγή, τι θα εμποδίσει την Τουρκία να καταλάβει την Κύπρο? Απολύτως τίποτα. Η απάντηση είναι αυτονόητη. Τίποτα. Αν δεν έχουμε κοινό θαλάσσιο όριο, δεν μπορούμε να πάμε να τους βοηθήσουμε. Γιατί θα διακόπτεται από το τουρκικό θαλάσσιο όριο. Και αν αντιστοίχως το Καστελόριζο δεν αποτελεί ενότητα με την Κύπρο και με την Ελλάδα μέσω της ΑΟΣ και της ΑΟΣ μόνο, γιατί τα ναυτικά μίλια δεν φτάνουν από Καστελόριζο μέχρι Ρόδο και Κάρπαθο, αντιλαμβάνεστε ότι το Καστελόριζο θα είναι μια ελληνική κουκίδα στη μέση του πουθενά. Είναι δυνατόν να διατηρηθεί ένα έδαφος στη μέση του πουθενά μοναχό του, ξεκομμένο τελείως από τον ελληνικό κορμό και από τις ελληνικές θάλασσες? Αυτό το κατάφερε μόνο η Μεγάλη Βρετανία με τα Φόκλαντς και η Γαλλία με τον Καναδά, με το Σαν Πιέρ και το Μικελόν. Υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα που γυτνιάζει με την άπλιστη, με την αδιφάγα Τουρκία, η οποία θέλει να μας εξαφανίσει τελείως. Θέλει να πάρει τα εδάφη μας μέχρι και στο Ιόνιο. Και έχει βάλει και την Αλβανία από εκεί να κατεβαίνει προς τα κάτω και να μας δημιουργεί προβλήματα. Τα Σκόπια, τη Βουλγαρία. Γύρω-γύρω ζωστήκαμε από εχθρούς, γιατί εμφανιστήκαμε αδύναμοι, γιατί δεν είχαμε αποτροπή, γιατί δεν μας ενδιέφερε να σταματήσουμε τελικά την Τουρκία. Και αυτά που έλεγε ο Κοτζιάς, ότι θέλουμε να καθαρίσουμε το πεδίο με τα Σκόπια για να έρθουμε να αντιμετωπίσουμε τον πραγματικό κίνδυνο που είναι η Τουρκία, ήταν παραμύθια της χαλιμάς. Σταματάει ο δυνατός σου αντίπαλος, ο δυνατός εχθρός που θέλει να καταλάβει εδάφη σου, όταν βλέπει ότι ακροτηριάζεσαι ιστορικά, πολιτισμικά και τελικά εδαφικά, θα ακροτηριαστείς από τον ανύπαρκτο, από τα Σκόπια.